Yeah.
Yeah.
Και επίσκεψε την άμπελον ταυτή και κατά
Της Μητροπόλεως Κόου και Νησίρου, υπερτίμου και εξάρχου και κυκλάδων νήσων, ημών δε πατρός και επιμενάρχου, πολλά τα έτη. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών
και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έστε ο μισθός ημών πολλής, και έστεστε οι του υψίστου, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς, γίνεστε ούν υκτήρμονε. Γιατί θα πρέπει να αλλάξετε τον κόσμο με τη δική σας συμπεριφορά. Αν δανείσεις, λέει, σε κάποιον ο Χριστός, που είσαι σίγουρος ότι θα σου τα επιστρέψει, ποιο θα είναι το κέρδος? Και αν αγαπάς κάποιον που σε αγαπά, ποιο θα είναι το κέρδος? Έτσι κι αλλιώς αγαπάει και τον αγαπάς. Το κέρδος είναι να αγαπήσεις κάποιον που σε μισεί. Να προσπαθήσεις να προσευχηθείς για κάποιον που σου φέρνεται άσχημα. Να προσπαθήσεις να βοηθήσεις κάποιον που είναι συνεχώς εναντίον όχι μόνο του δικού σου προβλήματος, αλλά εναντίον ολόκληρου του κόσμου. Γιατί ο κόσμος θα φτιάξει από μας. Ξέρετε, σε όλη την πλάση, σε όλα τα δημιουργήματα, ο Θεός δεν έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργούν ελεύθερα. Έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργούν με τα ένστικτά τους. Αλλά στον άνθρωπο που έχει μέσα σαν δώρο την ίδια την ψυχή του Θεού, έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργεί ελεύθερα, να σκέφτεται και να αποφασίζει. Επομένως, κάθε φορά, πατέρες και αδελφοί μου, που βλέπουμε κάτι στον κόσμο που δεν μας αρέσει, θα πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του ένοχου και να λέμε στον εαυτό μας, τι έκανες εσύ για να είναι ο κόσμος όπως τον θέλεις? Γιατί είναι γεγονός πως τα θέλουμε όλα όμορφα, τα θέλουμε όλα στη θέση τους, τα θέλουμε όλα χαρούμενα, αλλά δεν θέλουμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα συμμετέχουμε σε αυτή τη δυνατότητα. Μόνο γκρινιάζουμε, κατακρίνουμε, κρίνουμε, αφαιρούμε από τους άλλους δυνατότητες, στερούμε τη δυνατότητα της αγάπης που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να την απλώσει γύρω του, και καταλαβαίνετε πως γινόμαστε δυστυχισμένοι. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να εφαρμόσουμε αυτό που είναι εντολή του Χριστού μας, να γινόμαστε ικτήρμονες όπως και ο Πατέρας μας είναι ικτήρμον. Αμήν. Ο Θεός, νυν και αεί και εις τους αιώνας.
Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος Ιωάννου του συμπρεσβυτέρου και συλλειτουργούντος ημίν των ψαλόντων και κοπιόντων εν το Αγίο και Πανσέντο ιερών αυτούτο των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αμφιερωτών αναγεννηστών και βλαβών προσκυνητών αυτού του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών εν τη επαρχία την ίσο των αδελφών ημών των εν φυλακές και περιστάσεις συνόντων των αδελφών ημών των εργαζομένων υπέρ των κοινοφελών σκοπών των αδελφών ημών των ελεούντων και βοηθούντων τους πτωχούς και τους εν ανάγκες και περιστάσεις ευρισκομένους Αμβροσίου Αρχιερέως Ιερεμίου Αρχιερέως Χρυσοστόμου Αρχιερέως Ναθαναήλ Ιερομονάχου και της Συνοδείας αυτού του δούλου του Θεού Δημητρίου υπεριάσεως αυτού εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις αρχιερωσύνη σου μνηστή Κύριος ο Θεός ημών εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Τον μακαρίων και υμνήστων κτητώρων του Αγίου και Πανσέπτου Ιερού Ναοτούτου και Πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών των μεγάλων ευεργετών του ευσεβούς ημών γένους και πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών εν της του γένους η μοναχός υπάλετε και πεσκάτων των κατά πνεύμα και κατά σάρκα οικείων ημών των αναδόχων, των διδασκάλων, των γονέων αδελφών τέκνων και των συγγενών ημών. Μνηστή Κύριος ο Θεός και των δούλων αυτού, Εμμανουήλ Ναθαναήλ, Εζεκίηλ και Εμιλιανού των αρχιερέων, Θεοφάνους Ιακώβου, Κωνσταντίνου, Στέργου, Στεφάνου, Θεοδοσίου και Σταματίου των Πρεσβυτέρων εν τη βασιλεία του πάντοτε ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων η βασί. Yeah.
Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκφορός Θεόν αληθινόν και Θεού αληθινού, γεννηθέντα στην ευπρέπεια του οίκου σου σε αυτού αντιδόξασουν τη δική σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μα του ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τι εκκλησίε σου τη ιερεύση, τη άρχουσε νημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάνω δόρυμαν τέλειο να οδενεστεί, καταβαίνουν έξω του πατρό των φώτων και στην την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ηχαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Yeah.
τε λούμεν και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα και φυλάτη φάνταση μας, καλημέρωσες και βοήθειά μας, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο να έχετε, να είστε ευλογημένοι και χαρούμενοι. Ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Ιωάννη, για την φιλοξενία στον Ιερόν. Ευχαριστούμε, Άγιοι, πρωτοψάλτες και λαμπαδάροι, για την πολύ ωραία ψαλμωδία. Ευχαριστούμε πολύ τους επιτρόπους, πραστικά και στον Επίτροπο που έμαθα ότι είναι εμείς. Να είστε ευλογημένοι και χαρούμενοι και να έρχεστε σε αυτό το όμορφο χωριουδάκι, να το γεμίσετε τον ναό της Παναγίας και να την παρακαλάτε ό,τι θέλετε. Πολλά τα έτησα σας έχω. Απόψε είναι ο Εσπερινός. Στο εγκλησάκι που έχει ενορία κάποτε, που έκτισε η Κατερίνα με τόση ευλάβεια, στον Άγιο Κυπριανό και στην Ιωστή, και αύριο το πρωί και η Θεία Λειτουργία. Να είστε ευλογημένοι και χαρούμενοι. Thank you.